αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 211 από το β' κεφάλαιο του βιβλίου Ιησούς του Ναβί και από το 23 εδάφιο. Σελίδα 211, β' κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Σελίδα 211, Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Και υπέστρεψαν δύο άνδρες και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθαν προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και διηγήθησαν προς Αυτόν πάντα όσα συνέβησαν εις αυτούς. Και είπαν προς τον Ιησούν, «Βεβαίως ο Κύριος παρέδωκε εις τα σχήρας ημών πάσαν την γην, και μάλιστα πάντες οι κάτοικοι του τόπου ενεκρώθησαν εκ του φόβου ημών. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί και ανεχώρησαν εξιτήμ και ήλθον έως του Ιορδάνου αυτός και πάντες οι Ισραήλ και διανυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσιν. Μετά δε τρεις ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν των λαών λέγοντες, «Όταν είδητε την κυβωτών της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπον σας και υπάγετε ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης, έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον. Μη πλησιάσετε εις αυτήν, για να γνωρίζετε την οδόν την οποίαν πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, «Καθαρίστητη, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια». Και πήγαινε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, «Σηκώσατε την κυβωτών της Διαθήκης και προπορεύεστε έπροσθεν του λαού». Και σήκωσαν την κυβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έπροσθεν του λαού. Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησούν, «Εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσωσι ότι καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Σύ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτών της Διαθήκης, λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη». Και είπε ο Ιησούς προς Υιούς Ισραήλ, «Προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας». Και είπε ο Ιησούς, «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απ' εμπροσθέν σας τους Χαναναίους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Βερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου πάσης της γης προβαίνει έμπροσθέν σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας από των φυλών του Ισραήλ, ένα ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και καθώς θα ίχνουν των ποδών των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών του Κυρίου, του Κυρίου πάσης της γης πατήσωσιν εν τη σίδαση του Ιορδάνου, τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουσιν διακοπή, τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και θέλουσιν σταθεί ισορών έναν. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτού δια να διαβώσει τον Ιορδάνη και οι ιερείς οι βαστάζοντες την κυβωτών της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού, και καθώς ήλθαν οι βαστάζοντες την κυβωτών έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος, διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλας τα σόχθας αυτού πάσας τα ημέρας του θερισμού, εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν εις έναν σωρόν πολύ μακράν από τις πόλεως Αδάν ή της είναι εις τα πλάγια της Ζαρετάν. Τα δε καταβαίνοντα κάτω προς την θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυράν θάλασσαν από κοπέντα εξέλιπων. Και ο λαός απέρασε κατέναντι της Ιεριχώ και οι ιερείς βαστάζονται στην κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου ήσταντο στερεοί
επί ξηράς εν μέσω του Ιορδάνου. Και πάντες Ισραηλίτε διέβαινον δια ξηράς, έως σου ετελείωσε πας ο λαός διαβαίνων τον Ιορδάνη. Και να πάμε στη διπλανή σελίδα 213, να διαβάσουμε από το Δέλτα κεφάλαιο το 14 εδάφιο. Δέλτα 14. «Εν εκείνη τη ημέρα εμεγάλινεν ο Κύριος τον Ιησούν ενώπιον παντός του Ισραήλ και εφοβούντο αυτόν καθώς εφοβούντο τον Μωυσήν πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτών του μαρτυρίου να αναβώσουν εκ του Ιορδάνου. Και προσέταξεν ο Ιησούς τους ιερείς λέγον, ανάβητε εκ του Ιορδάνου. Και αφού οι ιερείς συμβαστάζοντας την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξηράς, τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπον αυτών επλημμύρισαν πάσας τα σόχθας αυτού καθώς πρώτερον. Αμήν». Έχουν περάσει 40 χρόνια ταλαιπωρίας για το λαό Ισραήλ και ο λόγος ήταν επειδή απίστησαν στη φωνή του Θεού. Και η απιστία φέρνει ταλαιπωρία. Και αυτό είναι πνευματικός νόμος. Η απιστία που οδηγεί στην ανυπακοή έχει σαν συνέπεια ταλαιπωρία μακρά και μεγάλη. Πέρασαν όμως τα 40 χρόνια, ετελείωσε ο προσδιορισμένος από το Θεό χρόνος της ταλαιπωρίας, που μια φορά ακόμη το επαναλαμβάνω, γιατί είναι το μήνυμα, το μισό, γιατί το επόμενο μισό είναι ότι η πίστης που φέρνει την υπακοή φέρνει αναπάντεχη ευλογία, ενώ η απιστία που οδηγεί σε ανυπακοή φέρνει μεγάλη και μακρά ταλαιπωρία, η πίστης που οδηγεί σε υπακοή φέρνει στον άνθρωπο πάντοτε αναπάντεχη μεγάλη απίστευτη ευλογία. Έτσι λοιπόν, τώρα πια πέρασαν τα 40 χρόνια της ταλαιπωρίας, πλέον έχει πεθάνει ο Αρών και ο Μωυσής, οι οποίοι είδαν μεν τη γη της επαγγελίας αλλά δεν εισήλθαν εκ της απιστίας των και της ανυπακοής των, όταν εδόθη εντολή παρακυρίου να χτυπήσουν το βράχο, να μιλήσουν στο βράχο για να βγάλει νερό, και αυτοί εκτύπησαν το βράχο. Και τώρα πια κατ' εντολή Θεού, κατά τον προφητικό λόγο του Θεού, την ευθύνη του προφήτου ενώπιον του λαού του Ισραήλ, ο Θεός την έδωσε στον Ιησού του Ναβί, στον Ιησού τον Υιόν του Ναβί, και σαν βοηθό, σύντροφο, πιστό και αγαθό στο Χάλεφ, γιατί ήταν οι δύο άνθρωποι που είχαν άλλο πνεύμα όταν πραγματικά ο Θεός μίλησε στο Μωυσή να εισέλθουνε στη γη, γιατί τους τη χαρίζει. Αλλά οι 12 κατάσκοποι που εστάλησαν επέστρεψαν, και εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεφ, οι άλλοι εδηλίασαν τις καρδιές των ανθρώπων, έχασαν την πίστη τους, ανυπάκουσαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τώρα πια αυτοί οι δύο έχουν απομείνει, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Απέστειλαν δύο κατασκόπους πάλι προς την Ιεριχώ. Εκεί συνάντησαν την Ραάβ. Εκεί ο Θεός έκανε μεγαλεία και τους αποκάλυψε το σχέδιό του. Και όταν επέστρεψαν πλήρης πίστεως, με πρόταση υπακοής, είπαν στον Ιησού του Ναβί ότι βεβαίως ο Κύριος παρέδωκεν όπως μας είπε εις τα σχήρας ημών την γην, και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου ενεκρώθησαν εκ του φόβου ημών. Και έτσι τώρα πια ξεκινάει το έργο του Θεού, το έργο της πίστεως, με η πίστης δηλαδή του Ιησού του Ναβί και του Γάλεφ
έχει πλέον έργο, το έργο της πίστεως, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, αναπάντεχη, φοβερή ευλογία. Πρέπει τώρα να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας. Αλλά υπάρχει ένα φοβερό εμπόδιο που είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου. Ο Θεός όμως έχει και προγνωρίσει και προβλέψει τον χρόνο που θα περάσουν, να είναι η εποχή του θερισμού, που το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι στην πλέον αγρία μορφή του, αλλά και τις καρδιές του λαού Ισραήλ, ιδιαιτέρως δε την καρδιά του Ιησού του Ναβί, που θα του δώσει εντολές απίστευτες, τις οποίες ο Θεός θα εκπληρώσει, και υποσχέσεις απίστευτες, τις οποίες ο Θεός θα εκπληρώσει. Του είπε ότι εγώ θα σταματήσω τα νερά του Ιορδάνη και θα σε μεγαλύνω ενώπιον όλου του λαού και θα κάνω θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία στο λαό μου. Θα μπορούσε κανείς, ενθυμούμενος πριν 40 χρόνια που διέκοψε την θάλασσα, να πει μάλιστα, αλλά το προηγούμενο θαύμα, το προηγούμενο έργο πίστεως στη ζωή των ανθρώπων είναι πολύ μικρό, μικρότερο από το επόμενο έργο πίστεως, το οποίο έρχεται μπροστά στους ανθρώπους που έχουν πάρει στερεά απόφαση να μείνουν υπάκουοι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Το κάθε αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το χθες, καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού ότι η δόξα του εσχάτου οίκου τούτου θα είναι πολύ μεγαλύτερα της δόξης του πρώτου οίκου. Αυτό το οποίο ο Θεός θα κάνει την επόμενη φορά στη ζωή σου, εάν εσύ μένεις πιστός, αμετακίνητος, με απόλυτη επιμέλεια, υπάκουος στο Λόγο του Θεού, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από όλα όσα έχει κάνει πρώτερον στη ζωή σου. Αυτός είναι ο Θεός. Θα περπατάς δηλαδή από ευλογία σε ευλογία. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από δόξα σε δόξα, εάν περπατάς από πίστη σε πίστη. Ο Ιησούς του Ναβί το πιστεύει, αλλά είναι απίστευτο να διακοπούν τα ύδατα του Ιορδάνου και μάλιστα την εποχή που το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι στην πλέον άγρια μορφή του. Η θάλασσα, άντε να πει κανείς, και υπάρχουν και ερμηνείες ότι φύσηξε ένας άνεμος, έτσι λένε οι άνθρωποι, ανοησίες βέβαια, φύσηξε ένας άνεμος δυνατός και δημιούργησε ένα πέρασμα. Ψάξανε και βρήκανε δικαιολογίες. Ποια δικαιολογία θα δώσουνε στο ότι σταμάτησαν τα ύδατα του Ιορδάνου και τα μεν εχάθησαν, έφτασαν στη θάλασσα, τα δε έγιναν τείχος μέγα. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Το πιστεύεις? Θα σας πω όμως κάτι που είναι όπως μου το είπε ο Θεός. Το πιστεύεις αυτό το θαύμα? Λέω, το πιστεύω. Πιστεύεις ότι μεγαλύτερο και πλέον ένδοξο θαύμα είναι ότι εγώ εσένα κατάφερα να σε αναγεννήσω? Και είπα, αμήν Κύριε. Κατάφερε ο Θεός εσένα από σαρκικό άνθρωπο να... Εσένα! Φοβερό θαύμα. Κατάφερε ο Θεός με το Λόγο του Διαπνεύματος Αγίου εσένα, το σαρκικό άνθρωπο, να τον μεταμορφώσει σε πνευματικό άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να αλλάξει και τα πάντα στη ζωή σου. Να γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Κατάλαβες τι θαύμα έχει κάνει στη ζωή σου? Να σε βαφτίσει με πνευμάγιο.
κατάλαβες τι θαύμα έχει κάνει στη ζωή σου. Αλλά αυτό το θαύμα που επίκειται και πρόκειται να κάνει είναι μοναδικό, απίστευτο και λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας. Αλληλούια. Αλληλούια. Ποιο είναι πιο μεγάλο θαύμα, να χωρίσει και να κόψει τον Ιορδάνη ή να ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού και το σώμα σου το θνητό να ενδυθεί αθανασία και το σώμα σου το φθαρτό να ενδυθεί αφθαρσία και εν τη εσχάτη σάλπιγγη, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, να βρεθείς στον αέρα και να βλέπεις τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και να είσαι όμοιος με Αυτόν, γιατί τον βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο. Αλληλούια. Και δεν τελειώνουν εκεί τα θαύματα. Το επόμενο θα είναι ακόμη πιο μεγάλο. Θα κατέβεις μαζί με τον Χριστό στη γη που θα κυριαρχείται από το διάβολο και σατανά, καθώς θα έχει νικηθεί από τον ουρανό και ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος θα τον έχει ρίξει στη γη, και μαζί με τον Χριστό θα αντιμετωπίσεις τα στρατεύματα του Αντίχριστου. Μαζί με τον Χριστό θα συντριφθούνε και εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, και θα βασιλεύσεις με ράβδο σιδηρά 1000 χρόνια σε όλη τη γη. Και το επόμενο θαύμα, δεν φτάνει μόνο αυτό, θα βρεθείς και στο θρόνο του Χριστού εκ δεξιών και θα σου πει: έφυγε εσένα, εσένα το σαρκικό, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήθω, εισέλθε στη βασιλεία των ουρανών την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου για σένα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, και σε αυτή τη βασιλεία των ουρανών θα είσαι και βασιλεύς που θα βασιλεύεις σε όλες τις επουράνιες δυνάμεις. Το ένα θαύμα πιο αυτό που ακολουθεί είναι πιο μεγάλο από το προηγούμενο. Αλληλούια. Και αυτό ισχύει και εδώ στη ζωή αυτή που μας χαρίζει ζωή και αυτή η εναφθονία, πολύ περισσότερο δε εκεί πάνω στην αιωνιότητα. Το πιστεύεις? Αμήν. Τώρα όμως έρχεται ο τρόπος που θα το κάνει ο Θεός για τον Ιορδάνη. Σε 3 μέρες πάνε οι άρχοντες και λένε: ετοιμαστείτε, γιατί αύριο ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία, μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Πότε? Αύριο. Ετοιμάζονται και τώρα αρχίζουν οι οδηγίες. Μπροστά θα πάνε οι ιερείς, στην πραγματικότητα η κυβωτός της Διαθήκης, η παρουσία του Θεού, την οποία εσείς θα ακολουθείτε. Θα ακολουθείτε την παρουσία του Κυρίου και μάλιστα όχι πολύ κοντά, μη βιάζεστε, μην τρέχετε από πίσω, περιμένετε να σας δείξει το δρόμο, γιατί αυτό το δρόμο που θα περπατήσετε δεν τον έχετε ξαναπερπατήσει. Αυτή είναι η οδηγία του Θεού. Μη βιάζεσαι, περίμενε τον Κύριο να σου φανερώσει το δρόμο που έχει ετοιμασμένο για σένα. Θυμηθείτε, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διετήρησα, τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης στέφανος. Αυτή είναι η οδηγία του Θεού. Μη βιάζεσαι, πρέπει η οδηγία του Θεού να είναι σαφέστατη. Θα αφήσετε ένα διάστημα 2.000 πηχών, περίπου 700 μέτρα, είναι λίγο κοντά στο χιλιόμετρο, και από μακριά θα βλέπετε πού πηγαίνει και από μακριά θα ακολουθείτε. Χωρίς βιασύνες, χωρίς τρεχάλες, με βεβαιότητα, γιατί αν είσαι εδώ
και ακολουθείς, δεν ξέρεις αν θα πάει από εδώ από εκεί, θα τα χάσεις. Αν είσαι εδώ όμως, τον βλέπεις που πηγαίνει. Όταν περιμένεις οδηγία από το Θεό, έχεις ανάγκη υπομονή για να κάνεις το θέλημα του Θεού και να περπατήσεις ακριβώς την οδόν που έχει ο Θεός ετοιμασμένη για σένα, διατηρώντας την πίστη σου. Μην τα χάσεις στον δρόμο. 700 μέτρα, ούτε 800, ούτε 600. 2.000 πήγες, ούτε 2.100, ούτε 1.900. Ακριβώς θα ακολουθείς. Και όταν θα φτάσουν η πρώτη εντολή, η δεύτερη εντολή, πολύ πιο σοβαρή. Καθαρίστητε, αγιάστητε, ετοιμαστείτε να ζήσετε την ευλογία, την προγραμματισμένη για σας από το Θεό. Ετοιμαστείτε, αγιαστείτε. Και οδηγία πώς θα λάβω? Από το Πνεύμα το Άγιο. Και αγιασμό πώς θα λάβω? Με το αίμα του Χριστού. Και το πιο σημαντικό, πίστης μόνο δια αγάπης ενεργουμένη θα φέρει τα αποτελέσματα τα μεγάλα. Άρα και την αγάπη του Θεού Πατρός θα διεκδικείται πληρούμενη Πνεύματος Αγίου, και το αίμα του Χριστού θα επικαλείστε για να είστε σε αγιασμό, και την διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου θα εξητείτε για να ξέρετε που πηγαίνετε. Και έτσι λοιπόν, που πηγαίνετε, θα ακολουθείτε ακριβώς την κιβωτό της Διαθήκης, ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε γρήγορα, ούτε αργά. Ακριβώς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μίως άσοφοι αλλά σοφοί, ιδίως τις μέρες αυτές που οι καιροί είναι πονηροί. Και όταν έφτασαν οι ιερείς, όταν θα δείτε τους ιερείς να φθάνουν και τα πόδια τους να μπαίνουν στο νερό, τότε θα δείτε το μεγάλο θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Να περάσετε. Ποιο είναι το θαύμα? Να μπορέσετε να περάσετε απέναντι, και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Πρέπει, αδελφοί, τις έσχατες μέρες να περάσουμε απέναντι. Πρέπει τις έσχατες ημέρες να περάσουμε απέναντι. Τι σημαίνει απέναντι? Στη γη της επαγγελίας. Τι σημαίνει απέναντι? Στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι. Τι σημαίνει απέναντι? Απέναντι στη γη της δόξης του Θεού. Αλλά για να περάσουμε πρέπει να χωριστεί ο Ιορδανής που μας κρατάει από τούτη τη μεριά. Και θα χωριστεί ο Ιορδάνης που μας κρατάει από τούτη τη μεριά όταν ο Κύριος τον διακόψει. Τι θα πει να διακόψει? Κάθε εμπόδιο που σε εμποδίζει να περάσεις απέναντι. Σαφές? Μόνο ο Κύριος θα διακόψει κάθε εμπόδιο, όσο και μεγάλο να είναι, έστω και το φρίαγμα του Ιορδάνου, για να μπορέσεις να περάσεις απέναντι. Για να μπορέσεις να περάσεις απέναντι όμως πρέπει να ακολουθείς ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ούτε να προσθέτεις, ούτε να φέρεις, ούτε να πηγαίνεις μπροστά, ούτε πιο πίσω. Ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ακριβώς μιμητές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ακριβώς τις εντολές του Χριστού. Γιατί ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς εκείνος είναι ο αγαπών με, και αυτός θα αγαπηθεί από του Πατρός μου, και σε αυτόν εγώ ο Χριστός θα αποκαλύπτω τον εαυτό μου, το Λόγο του. Και όταν θα σου αποκαλύπτει ο Χριστός το Λόγο του, όποιος φυλάει το Λόγο μου, αυτός είναι πραγματικά ο αγαπών με. Και αυτός που φυλάει το Λόγο μου,
θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και θα έρθει ο πατέρας μου και εγώ και θα κατοικήσουμε μέσα του. Και τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος? Ένδοξος απέναντι στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι ο Ιορδάνης. Να πράττω ακριβώς, να φυλάτω τις εντελές του Κυρίου και ακριβώς να φυλάτω το Λόγο του Θεού. Να περπατώ κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Έτσι λοιπόν πέρασαν όλοι, και αυτό είναι το κρίσιμο και το ωραίο, όλοι θα περάσουν. Πίστευσε εσύ στο Λόγο του Θεού, πίστευσε εσύ και υπάκουσε στις εντολές του Χριστού και θα σωθείς και εσύ και όλος ο οίκος. Όλοι θα περάσουν, ούτε ένας δεν θα μείνει πίσω, ούτε ίχνος από κατσίκι δεν θα μείνει πίσω. Όλοι θα περάσουν, αρκεί να περπατάς ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Εάν δεν περπατήσεις ακριβώς στο Λόγο του Θεού, εάν δεν ακολουθείς ακριβώς την κυβωτό της Διαθήκης, θα χάσεις το δρόμο σου και δεν θα μπορέσεις ποτέ να περάσεις απέναντι. Θέλω να το ξαναπώ αυτό, γιατί αυτό είναι που με τρόμαξε. Εάν δεν ακολουθήσεις ακριβώς την κυβωτό της Διαθήκης, λαέ Ισραήλ, εάν δεν περπατάς ακριβώς στις εντολές του Χριστού, εάν δεν περπατάς ακριβώς το Λόγο του Θεού, έχασες το δρόμο, έχασες την αιωνία ζωή. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αδερφοί. Ο άνθρωπος που σπέρνει στη σάρκα και περπατάει όχι ακριβώς, όχι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος που σπέρνει στη σάρκα εξάπαντος θα θερήσει φθορά. Και τι είναι η φθορά? Απώλεια. Μόνο ο άνθρωπος που σπέρνει στο Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή διοικείται και άγεται από το Πνεύμα το Άγιο, μόνο αυτός είναι αληθώς τέκνο Θεού και θα γίνει κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Και τώρα η ερώτηση που μου κάνει ο Θεός: κατάλαβες? Κατάλαβες? Αμήν. Πας λοιπόν γραμματεύς, μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, πάει στο σπίτι του σαν οικοδεσπότης και τα βγάζει όλα έξω και τα πετάει. Όλους τους θησαυρούς του, όλα τα σημαντικά πράγματά του, και τα μικρά και τα μεγάλα, όλες τις γνώμες του, όλες τις απόψεις του, όλες τις θεωρίες του, όλα όσα σκέφτεται, τα πετάει. Από πού? Από την καρδιά του, από τη ζωή του. Και τι κάνει? Και αφήνει τον Κύριο να κάνει ανακαίνιση στη ζωή του. Ξέρετε τα ποια ανακαίνιση? Πετάω τα παλιά έπιπλα και αγοράζω καινούρια. Καθαρίζω το σπίτι μου και το ξαναβάφω και το κάνω καινούριο. Ανακαίνησης. Με τα χάλια που είσαι, για μένα λέω, με τα χάλια που είμαστε, απέναντι δεν περνάμε. Κατάλαβες? Πόπολο, Κύριε, το κατάλαβα, αλλά τώρα τι θα κάνω? Τώρα τι θα κάνω? Ανακαίνιση. Ανακαίνιση. Ξανά όλα από την αρχή. Πέταξε τα όλα. Γιατί σε γραμματεύσει, μαθητευθείς τα περί της βασιλείας των ουρανών. Είσαι? Είμαι, Κύριε. Πέταξε τα όλα. Δηλαδή τίποτα, καμία σκέψη, καμία γνώμη, καμία άποψη, καμία απόφαση, τίποτα παλιό δεν ισχύει. Και τα σημαντικά και τα μεγάλα, θεώρησε τα σκύβαλα. Όλα όσα ήταν σημαντικά στη ζωή σου, σκύβαλα, άχρηστα, γιατί θέλεις να γνωρίσεις την δόξα του Ιησού Χριστού. Θέλεις να περάσεις απέναντι.
Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όλα τα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στο υπέροχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και τα κατάφερε ο Ιησούς του Ναβί, τα κατάφερε και ο Ισραήλ. Θα τα καταφέρεις και εσύ και θα τα καταφέρει και όλος ο ήχος. Γιατί θα τα καταφέρει όλος ο Ισραήλ? Γιατί τα κατάφερε ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί θα τα καταφέρει όλος ο οίκος? Γιατί τα κατάφερες εσύ. Πρόσεχε λοιπόν. Και τελειώνοντας, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό, αλλά να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσέχετε, γρηγορείτε, βιαστείτε, προσεύχεστε για να εισέλθετε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.